Ένα λεπτό. Εσείς λέτε και επιμένετε, μας τα έλεγε και ο γραμματέας χθες, ο κύριος Κουτσούμπας, ακριβώς, ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι η καλύτερη χορηγή του Μητσοτάκη. Αυτό γιατί το λέτε, κύριε Νικολάου? Το λέμε γιατί καταρχάς ο κύριος Κεφαλογιάννης μπορεί να το επιβεβαιώσει. Το μόνιμο παράπονο του όλα την προηγούμενη πενταετία ήταν ότι το ΚΚΕ μόνο δεν ψήφισε την έκθεση του για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Δηλαδή το ταμείο που γέμισε όλα τα βουνά και τις κορφές. Έγκλημα του ΚΚΕ που είναι οικολογικό κόμμα. Έτσι γέμισε όλες τις βουνοκορφές με αναμογεννήτες και φωτοβολταϊκά. Και σήμερα με μηδενικό κόστος παραγωγής των μεγάλων ομίλων, εμείς θα πληρώσουμε 70% παραπάνω τιμολόγια. Επίσης, αν δείτε το πώς έχουν ψηφίσει οι υπόλοιποι που κάθονται σήμερα στο τραπέζι μαζί, η ταύτισή τους στο Ευρωκοινοβούλιο φτάνει από το 75% στο 95%. Θέλουμε πάρα πολύ, γιατί δύο μέρες μείνανε, να αναφερθούμε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που ακόμη δεν έχουν σκεφτεί να πάνε να ψηφίσουν. Θέλουμε να τους θυμίσουμε τις εκλογές. Κύριε Αλαμπάνο, σας μια ερώτηση. Με ποιο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεστε? Κύριε Αρβανίτη, δεν σας διέκοψα. Όχι, όχι, με ποιο. Για μας αριστερά, με ποιο κομμουνιστικό κόμμα συνεργάζεστε? Να σας πω. Αριστερά πάντως δεν μπορεί να λέγεται. Συμφωνώ μαζί σας. Αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τη γενοκτονία, του Παλαιστινιακού λαού, όπως εσείς κάνατε. Όχι, δεν το κάναμε. Ψηφίσατε το ψήφισμα, δεν είναι fake news. Ανοίχτε τη σελίδα, θα δείτε την ψήφισμα. Αρβανίτη Κόκαλη Κουντουρά, 19 Οκτωβρίου του 2023, τι έλεγε? Εξάλληψη της Χαμάς και δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ. Τα δύο βασικά επιχειρήματα με τα οποία έγινε στην Παλαιστίνη. Όταν αναγνωρίζει δικαίωμα στο Ισραήλ να κάνει να σκοτώσει 40.000 ανθρώπους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε αιτιολόγηση λοιπόν, ψήφου και το ξέρετε. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση δικαίωμα. Μιλάτε λάθος το όνομα, είναι λοιπόν. Κύριε Νικολάου, όχι. Λέω το εξής. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι προφανώς ζορισμένη. Και είναι ζορισμένη γιατί βάζει στόχο αντί 41 το 33. Ποιος ζόρισε? Η στρατηγική ταύτιση των άλλων κομμάτων στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου στρατηγικά νομοθετήματα της Νέας Δημοκρατίας περάσανε με 250-260 βουλευτές. Όχι. Ζόρισαν οι μεγάλοι αγώνες που έγιναν, φοιτητές, εργαζόμενοι, αγρότες. Αγώνες τους οποίους το ΚΚΕ ήταν εκεί από την πρώτη μέρα. Πάντως, κύριε Νικολάου, λοιπόν, είναι λέμε. Λίγο για αντιστατικό κύριο... πριν πάμε στον κύριο Σακελαρίδη. Ελάχιστο χρόνο έχουμε, Μαρία μου. Αυτό το οποίο ελάχιστο χρόνο, όπως μας λέει και άλλη. Να καταγγέλλετε την Ευρωπαϊκή Ένωση από το πρωί με το βράδυ και απ' την άλλη λέτε διεκδικώ εγώ θέση με στον κύριο Σακελαρίδη. Ναι, γιατί κύριε Στασοπούλου, αν δεν πάει το ΚΚΕ που δεν έχει δεσμεύσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και του μεγάλου ομίλου, όπως το αποδείξαμε στο ψήφισμα για τα λόμπι που μόνο εμείς το καταψηφίσαμε, ποιο θα πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό? Και την επόμενη μέρα εσείς τα λέγατε. Οι συντάξεις μειώνονται, τα όρια ηλικίας αυξάνονται. Ο πολεμικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εδώ. 53% τελειώνω. 53% διαφωνεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή η ψήφος πρέπει να εκφραστεί με την ανθρώπινη.